Που η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει εξαπολύσει νέα δολοφονική επίθεση βουτυγμένη στο αίμα του Παλαιστινιακού λαού. Εδώ και δεκαετίες η κυβέρνηση του Ισραήλ δολοφονεί το λαό της Παλαιστίνης. Βέβαια, εδώ και δεκαετίες, να πούμε έτσι, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πλάτες στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ειδικά τώρα με την αναγνώρισή της ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, και με τη μεταφορά των πρεσβειών τους εκεί. Ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που άναψαν εδώ και χρόνια, που με το αίμα το Παλαιστινιακός λαός προσπαθεί να τη σβήσει. Ευθύνες σήμερα υπάρχουν και στην ελληνική κυβέρνηση, που σε αυτή και στην προηγούμενη, που πότε τους κλείνουν το μάτι και πότε δίνουν τα χέρια της συνεργασίας οικονομικής και στρατιωτικής σε ένα κράτος δολοφόνο που δεν υπολογίζει ανθρώπινα δικαιώματα και ζωές. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα το αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού, που μέχρι σήμερα ανέρχονται σε δεκάδες οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραηλινού στρατού, σε εκατοντάδες οι τραυματίες, και κανείς δεν ξέρει πόσοι έχουν φτάσει μέχρι σήμερα οι συλληφθέντες από τους δρόμους, ακόμα και μέσα από τα ίδια τους τα σπίτια. Απαιτούμε να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση της Βουλής του 2015. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται ενάντια στην κατοχή από το Ισραήλ. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η 24ωρη απεργία που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν σωματεία εργαζομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στις 6 Μάη με επίκεντρο το νέο αντιεργατικό νομοσχέδιο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην κλιμάκωση του αγώνα μας. Η απεργία ήταν πετυχημένη. Μας γεμίζει αισιοδοξία. Μας οπλίζει με αντοχή και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια του αγώνα μας. Η ίδια η επιτυχία της απεργίας επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν η εργατική τάξη μέσα από τα σωματεία της παίρνει στα χέρια της την πρωτοβουλία της οργάνωσης του αγώνα και των διεκδικήσεών της. Κόντρα στον υπονομευτικό ρόλο της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ και του ΕΚΤ, που από καιρό πασχίζουν να δώσουν στήριγμα στην εκάστοτε κυβέρνηση και στο ΣΕΒ. Έφτασαν σε σημείο να αποκαλούν τις απεργίες των σωματείων ως γελοιότητες και να καλλιεργούν αυταπάτες ότι το κακό αντεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη θα το βελτιώσουν με διάλογο και επικοδομητική συζήτηση ή ότι πρέπει να δούμε και τα θετικά του νομοσχεδίου. Βέβαια, δεν θα ξαφνιαστούμε αν τους δούμε να πετάνε καμιά αγωνιστική κορώνα τώρα που προσπαθούν να μας πείσουν πως υπερασπίζονται το δίκαιο της εργατικής τάξης, καθώς μιλάνε για τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Στάχτη στα μάτια των εργαζομένων προσπαθούν να ρίξουν για άλλη μια φορά. Αυτό που υπερασπίζονται είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των μεγαλοεργοδοτών, αφού ζητάνε να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση το γράμμα του νόμου που ορίζει αύξηση των μισθών χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά με βάση την αντοχή της οικονομίας, τα επίπεδα ανάπτυξης, δηλαδή την κερδοφορία μια χούφτας παράσιτων. Να μην τσιμπήσει κανείς, αν γεμίσει πάλι η πόλη με καμιά αφίσα που μπορεί να μην καλεί πουθενά ή μπορεί και να καλεί ακόμα και σε απεργία, που δεν θα παλέψουν για την επιτυχία της, αλλά για το αντίθετο υπονομεύοντάς της, παίζοντας καλά για άλλη μια φορά το παιχνίδι των ημερομηνιών. Για μας πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Η σύγκρουση με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία δεν είναι φρουφρού και αρώματα. Είναι σκληρή μάχη που απαιτεί οργάνωση και πλαίσιο πάλης με επίκεντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Η εικόνα των απεργιακών συγκεντρώσεων των σωματείων, των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών την 5η-6η Μάη, με την εικόνα λίγων εργατοπατέρων απομονωμένων, χωρίς εργαζόμενους δίπλα τους να γιορτάζουν την αργία της πρωτομαγιάς που αποφάσισαν μαζί με το Υπουργείο Εργασίας στις 4 Μάη, είναι διάψευτη απόδειξη για το ποιοι θέλουν και μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα. Όσα εμπόδια κι αν βάζουν, δεν μπορούν να σταματήσουν τους αγώνες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η σημερινή σύσκεψη των σωματείων έχει στόχο να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματα του αγώνα μας απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο που έχει έτοιμο να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, με το οποίο ξεθεμελιώνονται βασικές κατακτήσεις πολλών χρόνων, όπως το ωράριο εργασίας, το δικαίωμα να πληρωνόμαστε την υπεροριακή απασχόληση, το δικαίωμα να αποφασίζουμε τον τρόπο, τον χρόνο και τη μορφή των διεκδικήσεών μας, χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιχειρούν να βάλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως ακριβώς κάνει και η σημερινή. Σε αυτή τη βάση, έχει μεγάλη αξία τα σωματεία να καταθέσουν την πείρα από τον χώρο ευθύνης τους, να αναδειχθεί το πώς αξιολογούν τη σημερινή κατάσταση οι εργαζόμενοι, ώστε να αποκαλύπτει τη γελία επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, που ξεδιάντροπα λέει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι να μην πληρώνονται. Ότι οι ισχυροί παίχτες στη διαπραγμάτευση με την εργοδοσία στον καθορισμό του ημερήσιου χρόνου δουλειάς. Όλα αυτά την ώρα που άπαντες γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς. Την ώρα που ακόμα και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι κάποιες δικλείδες προστασίας για την αντιμετώπιση της απλήρωτης δουλειάς
της εργοδοτικής αυθαιρεσίας έχει γίνει κουρελόχαρτο. Ας μην κάνει η κυβέρνηση ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται στους χώρους δουλειάς. Να αφήσει το παραμύθι περί ισοτιμίας εργαζομένων και εργοδοτών, γιατί δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Όλοι γνωρίζουν ότι η απληρωσιά, η καθυστέρηση δεδουλευμένων, τα μαύρα που στην πορεία γίνονται άφαντα και αόρατα για τους εργαζόμενους, τείνουν να γίνουν καθεστώς. Όλοι γνωρίζουν τα ωράρια λάστιχα, τις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις εργοδοσίας για δωρεάν εργασία. Όλοι έχουν ακούσει και έχουν δει εργοδότες να απαιτούν πίσω το δώρο και το επίδομα αδείας με απειλή την απόλυση. Με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, όλα τα παραπάνω θα πολλαπλασιαστούν. Οι όροι δουλειάς των εργαζομένων, ο μισθός, η ασφάλιση θα χειροτερέψουν. Η απληρωσιά θα γενικευτεί, γιατί πιο μπροστά από τους νόμους του κράτους, που είναι έτσι κι αλλιώς αντεργατικοί, πηγαίνουν οι νόμοι του κεφαλαίου που επιβάλλονται μέσα στους τόπους δουλειάς. Οι νόμοι του κράτους νομιμοποιούν τις απαιτήσεις μεγαλοεργοδοσίας, την καθημερινή και με ένταση πρακτική της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Οι νόμοι των κυβερνήσεων επικυρώνουν τη βαρβαρότητα που ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Αν μια φορά οι μεγαλοεργοδότες κάνουν όσα κάνουν με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που έχουν παραγγείλει και ετοιμάζεται να υλοποιήσουν ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η πείρα όλων αυτών των χρόνων δείχνει ότι κάθε αντεργατικός νόμος που ψηφίζεται προετοιμάζει τον επόμενο αντεργατικό νόμο σε μια διαδικασία διαρκούς επίθεσης απέναντι στη ζωή των εργαζόμενων. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις διαδέχονται μία την άλλη στην επίθεση. Τα χρόνια των μνημονίων μας φόρτωσαν με ένα σωρό αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε τη 12ωρη αδιάκοπη εργασία στους νοσοκομιακούς γιατρούς στα πλαίσια του νόμου της διευθέτησης εργασίας. Ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε τη σκυτάλη με τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Προώθησε ως μέσω πανδημίας το μίνι εργασιακό που χτυπάει μισθούς, εργασιακές σχέσεις. Ετοιμάζει νέο χτύπημα καταργώντας το 8ωρο και επιβάλλοντας την απλήρωτη δουλειά. Απαξιώνει πλήρως το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Στην πράξη το καταργεί, μιας και δεν θα μπορεί να παίξει κανέναν ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία και απληστία. Πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα την καταστολή απέναντι στα συνδικάτα και το δικαίωμα στην απεργία. Όλοι αυτοί οι νόμοι και τα αντεργατικά σχέδια στην αρχή λανσάρονταν ότι είχαν δήθεν χαρακτήρα φιλεργατικό, ως αναγκαία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Ήταν δήθεν προσωρινά, αλλά έχουν μείνει μόνιμα. Οι εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες αυτών των μέτρων στη δουλειά τους και τη ζωή τους. Δεν επιτρέπεται κατά συνέπεια κανείς εργαζόμενος να πιαστεί στον ύπνο και να ξεγελαστεί. Να αποπροσανατολιστεί και να μην δει το πραγματικό χαρακτήρα της επίθεσης. Τα αντεργατικά μέτρα, και τα προηγούμενα αλλά και τα τωρινά, είναι προαπαιτούμενα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι το λιγότερο κωμικό να κάνουν πως τσακώνονται μέσω του νέου κύκλου επίθεσης και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να κρύψουν την ουσία και το χαρακτήρα της επίθεσης. Με αφορμή τη σύμβαση των ξενοδοχείων υπαλλήλων, κοκορομαχούν για το ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, την ίδια ώρα που και οι δύο ταυτίζονται με τη στρατηγική και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Η ΜΕΝ κυβέρνηση κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι ζητάει την εφαρμογή μιας σύμβασης ως υποχρεωτικής που περιέχει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ενώ καταγγέλει τη διευθέτηση ενώπιση του νέου νομοσχεδίου της κυβέρνησης και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τον ανήξερο και ταυτόχρονα τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θυμίζει αυτό που λέει ο λαός μας: δύο γαϊδάρι μάλωνα σε ξένο να χειρώνα. Και οι δύο έχουν την ίδια ευθύνη με την πολιτική που ακολούθησαν, χτυπώντας απευθείας βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων για την ικανοποίηση διαχρονικών απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του κεφαλαίου συνολικότερα. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι και οι δύο, σαν κυβέρνηση, δεν παρεκκλίνουν από τις παραγγελίες του ΣΕΒ. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις, που, για να θυμίσουμε, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε λίγο ούτε πολύ τις παρουσίαζε ως επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς τα φούμαρα της Υπουργού Εργασίας και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάλογες περιπτώσεις ότι δήθεν σώθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, ότι ανοίγει ο δρόμος για να υπογράψει για υπογραφή άλλων, ακυρώνοντας τον μπλόκο του νομοθετικού πλαισίου του νόμου Βρούτση. Το σκηνικό όμως δεν αλλάζει. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρατίθενται για τη διευθέτηση και οι δύο προώθησαν και προωθούν και κρύβουν ότι η διευθέτηση είναι απέτηση του κεφαλαίου. Εμείς δεν προσπερνάμε το γεγονός ότι αυτές οι συμβάσεις, στις οποίες ασκήσαμε σκληρή κριτική, έγιναν με την απειλή να υπάρχει ή να μην υπάρχει σύμβαση. Έγιναν με την προϋπόθεση της υποχρεωτικής ύπαρξης της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που απαιτούσε ο ΣΕΒ.
Οι βιομήχανοι βρήκαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το νομοθετικό πλαίσιο για να δέσουν τους εργαζόμενους από όλες τις μεριές. Εδώ εξηγείται αυτό που είπαμε προηγούμενα, ότι ο κάθε νέος αντεργατικός νόμος θα τροφοδοτεί την επικαιρότητα του κεφαλαίου για μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Οι υπηρεσίες αυτή, την κατεύθυνση όλων των κυβερνήσεων απέναντι στο κεφάλαιο είναι ανεκτίμητες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μόλις χθες παρουσίασε το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση για 14 μέρες και στη συνέχεια θα το φέρει στη Βουλή. Εμείς, χωρίς χάσιμο χρόνο, πρέπει να προετοιμάσουμε τη δικιά μας αποφασιστική μαζική απάντηση, να αντιπαρατάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να ενσωματώσουμε όλη τη θετική πείρα που υπάρχει, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Στη βάση αυτή, στη σημερινή σύσκεψη, προτείνουμε τα εξής. Να επανέλθουμε με επικυρωμένο σχέδιο νόμου στη βάση της απόφασης των 530 σωματείων που αφορούσε συλλογικές συμβάσεις, μισθό, ωράριο, εργασιακές σχέσεις. Σε αυτή τη βάση πρέπει να προσθεθούν τα εξής. Η κατάργηση των νόμων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, η κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νοσοκομιακών γιατρών, η κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων, η κατάργηση του μίνι εργασιακού του Χατζηδάκη που πέρασε εμέσω πανδημίας με το χαρακτήρα του προσωρινού, αλλά με στόχο να μείνει μόνιμα. Αυτό το σχέδιο νόμου στη συνέχεια να κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα με την απέτηση να συζητηθεί και να γίνει νόμος. Συναδέλφες και συνάδελφοι, επίσης προτείνεται να προχωρήσουμε στο παρακάτω σχέδιο δράσης που είναι. Καταρχήν, ξεκινώντας από σήμερα κιόλας, με τη λήξη της σύσκεψης, σήμερα νωρίς, να προχωρήσουμε σε επικετοφορία στον πεζόδρομο της παραλίας για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το νέο νομοσχέδιο. Αύριο Παρασκευή, 14 του μήνα, στις 12.30 ώρα το μεσημέρι, να προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας των σωματείων στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το Σάββατο το πρωί, στις 11 η ώρα, να πάμε με μαζικές εξορμίσεις στις γειτονιές. Στην Τούμπα το ραντεβού στο Πολιτιστικό Κέντρο, στο πέμπτο διαμέρισμα με ραντεβού Μπότσαρη με Παπαναστασίου και στην Ξηροκρίνη, στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Το απόγευμα να πάμε σε επικετοφορίες στις 7 η ώρα, στην πλατεία Ευόσμου για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά στον πεζόδρομο για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 16 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα, κεντρικό ραντεβού στο Λευκό Πύργο για μαζική εξόρμηση στον κόσμο που θα είναι στο χώρο και θα κάνει τη βόλτα του. Και την Τρίτη 18 του μηνός, στις 7 η ώρα το απόγευμα, κεντρικό συλλαλητήριο των σωματείων στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Επίσης, συνεχίζοντας, να επιβεβαιώσουμε την απόφασή μας για απάντηση στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση. Σε συντονισμό βέβαια και με τις άλλες πόλεις, με ταξικές ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που ήδη έχουν πάρει απόφαση. Να οργανωθεί από όλα τα σωματεία πλατιά ενημέρωση σε χώρους δουλειάς και γειτονιές. Εννοείται ότι η ενημέρωση πρέπει να στοχεύει στην κινητοποίηση των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σωματείο μπορεί να βάλει και τους δικούς του σταθμούς στη δράση με κλαδικές πρωτοβουλίες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το κύριο αιτήριο τη στιγμή είναι να μην χαθεί χρόνο στην οργάνωση του αγώνα. Υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε σοβαρά εμπόδια στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. Μπορεί ο Χατζηδάκης να λέει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευτυχισμένοι να μένουν απλήρωτοι, να κερδίζουν ρεπό και άδειες για να μαζεύουν ηλιές, αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος εργαζόμενος. Ξέρουμε ότι υπάρχει οργή και αγανάκτηση. Αυτή η οργή και η αγανάκτηση πρέπει να στραφεί στον αγώνα για να γίνει πράξη το δίκαιο του εργάτη.